Έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο. Πρόκειται για τον ποιητή, στιχουργό αλλά και πεζογράφο Μάνο Ελευθερίου, που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα σε ηλικία 80 ετών. Το αποτύπωμά του στις καρδιές όλων μας θα μείνει αξεπέραστο, με τραγούδια όπως η Μαρκίζα, το τρένο φεύγει στις 8, αλλά και στα χρόνια της υπομονής. Το τρένο φεύγει στις 8. Ο Μάνος Ελευθερίου, με το πλήρες εμπειριών και συναισθημάτων τρένο της ζωής του, ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι. Ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 80 ετών. Το μεγάλο ευχαριστώ ανήκει πρώτα-πρώτα σε όλους ανεξαιρέτως τους συνθέτες που είχαν την τέχνη να δώσουν φτερά σε αυτούς τους στίχους. Με παράπονο και καημό θρηνεί η ελληνική μουσική, με την οποία ένωσε τους στίχους του και μαζί γέννησαν 400 από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούγονται με την ίδια ζέση μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ καλός φίλος, είμαστε δεμένοι, μιλούσαμε συχνά, με συμβούλευε, κάναμε και πολύ σημαντικές επιτυχίες. Προσωπικά μου στοιχίζει πάρα πολύ, γιατί λίγοι άνθρωποι μου μείναν εντελώς, τους νιώθω δικούς μου. Έχει πολλά να δώσει ακόμα. Εσύ όπου να πας. Ένας ο ξεχωριστός, ο Μάνος, τόσο σπουδαίος, που εγώ τον θυμόμουν, τον αγαπούσα και τον φοβόμουν λίγο σχεδόν, γιατί ό,τι έλεγε ήταν πολύ σοφό. Το 14χρονο παιδί από την Ερμόπολη της Σύρου μετακομίζει στη διάρκεια της εφηβείας του στην Αθήνα. Το 1956 γράφεται στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Σταυράκου, ενώ το 60 που βρίσκεται στα Ιωάννινα για τη στρατιωτική του θητεία γράφει θεατρικά έργα και ποίηματα. Θα μας λείψει ένας τόσο σπουδαίος ποιητής, στιχουργός, που κατάφερνε και έπιανε τις κεραίες της εποχής του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Όταν σωπαίνει ένα κορμί. Το 2013 ο Μάνος Ελευθερίου βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του από την Ακαδημία Αθηνών. Μία από τις κορυφαίες προσωπικές μου στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι κάποια γενέθλιά μου το 2008 που μου έδωσε πραγματικά το στίχο «Όταν σωπαίνει ένα κορμί», που έγινε και τίτλος του δίσκου. Πολύ γενναιόδωρος, πολύ σταθερός, πολύ πιστός σε ό,τι αγαπούσε. Ένας άνθρωπος πρότυπο. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.